ξύπνησα κι άλλο, συγγνώμη. Ήρθε το κορίτσι μου, ρε παιδιά, ήρθε η Πανή Δρακοπούλ. Γεια σας. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Κορίτσι μου. Ωραία, τώρα σας φιλάω όλους γιατί τώρα τελείωσα με τον COVID και μπορώ να φιλήσω έναν άνθρωπο. Καλώς ήρθες αρχικά. Καλώς σας βρήκα. Φανή μου, τι κάνεις παιδί μου όμορφο. Είμαι πάρα πολύ καλά. Έχεις ομορφύνει πολύ. Ακόμη καλύτερα. Ρε, εσύ έχει ομορφύνει για άλλο, θα τρελαθώ. Φανή, πόσα χρόνια γνωριζόμαστε? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Νομίζω από τότε που ήσουν στην αρχή σου και εσύ στην τηλεόραση. Τόσο από πολύ. Τόσο. Ναι. Τίποτα, πρόπερση ξεκίνησε. Τα τρίπλα. Πρόπερση, πρόπερση. Και έχω να πω για τον Νίκο, πραγματικά, όταν σε γνώρισα, ήταν μια περίοδος που και εγώ είχα βγάλει τραγούδια. Είχε βγάλει τραγούδια. Έβγαινα στις εκπομπές και μου φέρθηκε τόσο πολύ όμορφο. Έλα, σταμάτα. Και ο κύριος από εδώ, ο κύριος από εδώ. Ήσουν και εσύ εκεί. Ναι, μαζί. Άρα είχε έρθει στον όμορφο κόσμο. Δεν για τον Γρηγόρη κουβέντα. Δεν πειράζει, μπράβο, χάχα. Φανή μου, αρχικά πες μου πώς είσαι, γιατί εγώ για κάποιο λόγο έχω την αίσθηση ότι εσύ μας έκανες ένα και πήγες να κάνεις τη ζωή σου, έτσι. Κατάλαβες, και τώρα λες να σας πω κάτι, τώρα θα ξαναρθώ γιατί έτσι θέλω. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Κοίταξε, μετά από πολλά χρόνια στη δουλειά, πολλά. Και όταν βρήκα τον έρωτα της ζωής μου, ναι, είπα για λίγο να αποχωρήσω. Τι ωραία, του έδωσες χρόνο, μπράβο. Να κάνω οικογένεια, γιατί ήθελα πάρα πολλά χρόνια να κάνω οικογένεια, πραγματικά. Έχεις κάνει δίδυμα. Έχω κάνει δύο παιδάκια δίδυμα, ένα αγόρι και ένα κοριτσάκι. Άψε, πόσο είναι? Τώρα είμαστε κοντά στα τρία. Είμαστε κοντά στα τρία. Αγόρι, κορίτσι, δίδυμα. Ναι. Τι παραγγελία υπέροχη. Ήτανε, μπράβο, ήταν υπέροχη. Μα μου λες τώρα είστε τόσο... Πραγματικά. Και πόσα χρόνια με τον άντρα σου παντρεμένη? Είμαστε παντρεμένοι τρία χρόνια, Παλ, αλλά είμαστε μπαμ, μαζί, κοντεύουμε έξι. Τι ωραία που τα κάνω. Μπράβο. Ναι, γιατί έχει σημασία. Δεν το αφήνεις πάνω στο κέφι το μεγάλο γίνεται. Ναι. Οπότε λοιπόν έκανες ένα focus στην οικογένεια και στα παιδιά για να τα χαρείς κιόλας. Έτσι, γιατί έτσι. Δεν θα μπορούσε και διαφορετικά, γιατί τώρα τα δίδυμα φαντάζομαι. Κοίταξε, κάτσα μαζί τους αρκετό καιρό. Και μετά, ας πούμε, ήρθε ο κορονοϊός, ήρθαν όλα αυτά. Έτσι κι αλλιώς έπρεπε να... Δεν μπορούσα να είμαι τέλειο, και στη τέλειο, δουλειά τα όπως ήθελα. Τέλειο, τέλειο, τα κανονίσανε για να σε έχουν. Οπότε τα παιδιά σου. Οπότε το χάρηκα πάρα πολύ. Φυσικά. Και το χαίρομαι. Και το απόλαυσες, γιατί έτσι δεν αισθανόσουν ότι άφηνες κάτι πίσω, γιατί τα πράγματα ήταν όπως ήταν έτσι. Οπότε ήσουν πιο χαλαρά δοσμένη στα ακριβώς, παιδιά. Ακριβώς. Μπράβο, ρε μωρό. Και τι σου σκάσε τώρα, τι τρελάθηκε. Ναι, πραγματικά. Τρελάθηκες. Τώρα κάτι σου σβούριξε, δεν άντεξε, είστε σκέφη. Έτσι, ήθελα να βρω το κατάλληλο τραγούδι για να επιστρέψω. Σε αυτό με βοήθησε ο σύζυγός μου, μπορώ να πω. Είναι η πρώτη φορά που θα το πω. Θα το πω εδώ. True story, true story, λέει η γυναίκα. Έτσι. Ήρθε να μας πει true story. Λοιπόν, ο οποίος αγαπά πάρα πολύ την λιβανέζικη μουσική. Οπότε έχει ακούσματα και ξέρει. Είχε διάφορα ακούσματα και μου έκανε πρόταση να διασκευάσω στην Ελλάδα το συγκεκριμένο τραγούδι. Μπράβο του. Γράψαμε και το στίχο με τον Δημήτρη Παπασταθόπουλο, που λέγεται Χαμός. Χαμός, αφέστατα. Χαμός, Τέλειο. Ευχαριστώ. Χαμός θα γίνει αν δεν προσέχεις, Τέλειο. Ναι. Και το κάνω το τραγούδι αυτό. Ναι, πολύ κεφά το τραγούδι, πολύ, πολύ ανεβαστικό. Νομίζω ότι μας χρειαζόταν, έτσι. Όχι, χρειαζόταν πολύ και σιγά σιγά έτσι κι αλλιώς ελπίζουμε να ανοίξει και ο καιρός πια. Γιατί τώρα ξανά είμαστε 1η Δεκέμβρη με τον καιρό. Έτσι, ναι. Όταν με το καλό ήρθε και η άνοιξη, και τώρα τι θα φύγουν, θα φύγουν και τα μέτρα. Έτσι, έτσι. Μετά το Πάσχα που θα έρθουν οι τουρίστες, θα φύγουν τα μέτρα. Οπότε θα χαρούμε πολύ μέχρι να ξαναμπούμε Σεπτέμβρη μέσα. Έτσι, θα το χορεύουμε. Έτσι. Έχεις προγραμματίσει να κάνεις κάτι καλοκαίρι, θα κάνεις κανένα μίνι βόλτα? Τώρα θα κάνω κάποιες live εμφανίσεις. Θα κάνεις, πράγμα. Ελλάδα και εξωτερικό, έτσι. Ωραία. Και μετά νομίζω θα βρεθώ σε κάποιο σχήμα, σίγουρα. Θα κάνεις, θα το κάνεις τώρα. Ναι. Ξαναμπείς στους ρυθμούς σιγά σιγά. Δεν θες ναι. Και εσύ να μπεις 100%. Καλά κάνεις. Κάνε ακόμα λίγο, ναι, όσο σε παίρνει λίγο σιγά, σιγά μπαίνω, σιγά σιγά. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα ξανά, κορίτσι μου, και είσαι τόσο καλά. Και εγώ χαίρομαι που σας βλέπω όλους που είστε τόσο καλά. Βλέπω την εκπομπή κάθε μέρα. Αλήθεια. Και εγώ και ο σύζυγός. Μπράβο και στο σύζυγο. Πιάσαμε και το σύζυγο. Ο οποίος, λατρεύει. Δεν μπορεί. Δεν πώς χάνει λέγεται, τίποτα. Γιώργος. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο, τα χαιρετίσματά μου. Σε ευχαριστώ. Γιατί να μην το πω το ανθρώπου. Ένα θα του χαιρετήσω, ένα του τηλεθεατέ όλου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ξέρει ότι θα πρέπει να αλλάξει σιγά σιγά το πρόγραμμά σου, γιατί θα αλλάξω ώρα εκπομπή. Θα το πάω 4 πες στο Γιώργο. 3 με 4 σα γράφει στίχου από τα λιβανέζικα. Για σένα δεν έχει κανένα πρόβλημα, να, είσαι σίγουρο. Έχω τον Γιώργο και την παιδιά και τη Φανή, εγώ είμαι οκ. Έτσι, έτσι. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μην θίξει εσύ να τα πούμε. Πάμε και, τι ωρα... Πάμε και γυρίζουμε, μην έχει. Μπορεί να τελειώνει, εμείς ευτυχώς.
ας κλείσουν οι δρόμοι.